Ναι, λοιπόν, γιατί βλέπω κατώτατο. Ξεκινάμε... Τι σημαίνει αυτό. Πάμε στα 800 ευρώ, έχεις πληροφορίες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι τα 800 ευρώ. Ας είμαστε μετριοπαθείς να πούμε τα τρία πρώτα σενάρια που υπάρχουν. Το πρώτο είναι φυσικά, το οποίο θεωρείται σχεδόν βέβαιο, μια αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 713 ευρώ στα 751. 5,5% η αύξηση εδώ. Από τα 713 ευρώ υπάρχει άλλο σενάριο που λέει ότι μπορεί να ανέβει στα 773. Δηλαδή η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 8,5%. 713 και θα ευρώ στα 700... Το Έτσι. 713 ευρώ στα 780. Εδώ τον υπερβαίνει τον προθυρωρισμό. 9,5%. Υπάρχει αυτό το σενάριο και υπάρχει και ένα ακόμη... Καλά αυτό είναι αισιόδοξο πάντως. Λέει... Δεν με τριωπαθές το ναι. 780. Το οποίο λέει μπορεί να φτάσουμε και τα 800 ευρώ. Το τελευταίο είναι το αισιόδοξο. Το πρώτο είναι το μετριοπαθέ, που λέμε ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα συμβεί. Έτσι, θα πάμε τουλάχιστον στα 751 ευρώ. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, πέρα από ότι ενδιαφέρει βεβαίω το 1 τέταρτο των μισθωτών, των ε, ιδιωτικών υπαλλήλων, από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με την αύξηση των επιδομάτων. Γιατί παρασύρει ο κατώτατο μισθό και μια σειρά από επιδόματα, 24 τον αριθμό, αν θυμάμαι σωστά, τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Μερικά από αυτά είναι το επίδομα ανεργία, το βοήθημα των αυτοτελώ απασχολούμενων, τα ειδικά εποχικά βοηθήματα, η ειδική παροχή μητρότητα και η γονική άδεια. Ε, όλα αυτά θα ανέβουν υψηλότερα, ανάλογα με το ποσοστό που θα αυξηθεί και ο κατώτατο μισθό. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά το επίδομα ανεργία. Με βάση το σενάριο το πρώτο, το 5,5%, από τα 438 ευρώ μπορεί να πάει στα 462. Εάν πάμε στο δεύτερο σενάριο, όπου μιλάμε για μια αύξηση του 8,5%, θα πάμε στα 475 ευρώ. Και αν πάμε με ένα τρίτο σενάριο, το 9,5% αύξηση του κατώτατου μισθού, θα έχουμε και αύξηση του επιδόματο ανεργία από τα 438 στα 480 ευρώ. Δεν είναι. Όχι, ε, Στην οποία μπορεί να τα αφήσει στην άκρη. Βαγγέλε, αυτό είναι για ένα χρόνο το πείδομα ανεργία. Δίνεται για 12 μήνε. Όταν κάποιο μείνει άνεργο, ε, δίνεται για 12 μήνε.